καλύτερα που έχουμε να σκεφτούμε για τον συνάνθρωπό μας, δεν ξέρουμε όμως αυτά πώς θα λειτουργήσουν για εκείνο. Ο Θεός όμως που γνωρίζει, ξέρει τι κάνει, γι' αυτό και δίνει πάντοτε το καλύτερο για τον συνάνθρωπό μας. Πολλές φορές δίνει και το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιθυμούμε και ζητάμε και επιδιώκουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αφήνουμε το θέλημα του Θεού να εκφράζεται και να λέμε «Θεέ μου, δυνάμωσέ με στο θέλημά σου». Και για τον συνάνθρωπό μας, πώς να στεκόμαστε δίπλα του, με την εξής προσευχή. «Θεέ μου, φώτισέ με πώς να σταθώ δίπλα στον αδερφό. Θεέ μου, φώτισέ με τι να πω στο παιδί μου. Θεέ μου, φώτισέ με πώς να συμβουλέψω τον αδερφό μου». Αυτή είναι η καλύτερη προσευχή που μπορούμε να κάνουμε, η οποία είναι λειτουργική, η οποία έχει τη χάρη του Θεού στην καρδιά μας και ενεργοποιείται το μυστήριο της αγάπης στην καθημερινότητά μας με αυτή την προσευχή. Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπως εκείνος προσευχόταν με έναν τέτοιον τρόπο που έβγαζε από την καρδιά του και στην καθημερινότητά του έβγαζε το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως το έβγαζε μόνο και μόνο με την παρουσία. Ας τον παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο να σταθεί δίπλα μας και να μας οδηγετήσει, να μας υποδείξει με ένα μυστηριακό τρόπο το πώς εμείς να προσευχόμαστε με έναν αποτελεσματικό τρόπο στην καθημερινότητά μας. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη ομιλία, θα ήθελα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι ήρθαν να τιμήσουν και την ελαχιστότητά